Νέα βιολογικά μονοπάτια που μακροπρόθεσμα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση τη θεραπευτική αντιμετώπιση τη αρτηριακή πίεση και τη υπέρταση δημιουργούν τρει έρευνε που φέρουν τη σφραγίδα τη ακαδημαϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων. Η επιρροή του DNA στην αρτηριακή πίεση του αίματο και στην εκδήλωση τη υπέρταση αποτελεί το επίκεντρο μια παγκόσμια επιστημονική έρευνα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην οποία έχει ο επίκουρο καθηγητή κλινική και μοριακή επιδημιολογία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, Ευάγγελος Ευαγγέλου. Ουσιαστικά, όπω εξήγησε μιλώντα στο Ιωάννη Νατιβί, ο κύριο Ευαγγέλου, πρόκειται για τρει ξεχωριστέ μελέτε που έχουν αναφορά σε εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν πω πολλέ δεκάδε γενετικέ περιοχέ σχετίζονται με την αύξηση τη αρτηριακή πίεση και την υπέρταση. Προσπαθήσαμε να δούμε αν κάποιε αλλαγέ στο DNA των ανθρώπων συμβαίνουν συχνότερα σε άτομα που μπορεί να έχουν υπέρταση σε σχέση με άτομα τα οποία δεν έχουν υπέρταση. Ε, Όπω σα είπα, οι τρει αυτέ μελέτε, οι οποίε δημοσιεύτηκαν πολύ πρόσφατα σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό, ε, κατάφεραν να διπλασιάσουν στην ουσία τη γνώση την οποία έχουμε σχετικά με το γεννητικό προφίλ τη ε, υψηλή αρτηρική πίεση και τη υπέρταση, δίνοντά μα έτσι δυνατότητα να εξετάσουμε ίσω νέα βιολογικά μονοπάτια που μπορεί να σχετίζονται με την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Στην ουσία, αυτό που μελετούμε, θέλουμε να δούμε αν αυτές οι αλλαγές στο DNA επιδρούν και σχετίζονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση και την υπέρταση. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο γονίδιο, το οποίο εμφανίζεται, οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα τα οποία έχουν υπέρταση σε σχέση με άτομα τα οποία δεν έχουν υπέρταση. Ε, αυτό που πρέπει όμω να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να. η γενετική, η γενετική αρχιτεκτονική τη ε, της υπέρθεση είναι πάρα πολύ σύνθετη. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ή δύο γονίδια τα οποία μπορεί να σχετίζονται. Η πρώτερη μα γνώση ήταν για περίπου 60 γονίδια, προσθέσαμε στη φαρέτρα μα άλλα 50 και με βάση τι ε, ε, ανακοινώσει που θα γίνουν στο μέλλον στο συνέδριο στο Ρόντο όπω αναφέρατε, ε, θα προσθέσουμε άλλα 100 γονίδια περίπου. Οπότε έχουμε μια γνώση για 200-250 γονίδια, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη γεννητική αρχιτεκτονική της, της υψηλής αρτηγικής πίεσης και της υπέρτασης και μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες για βιολογικά μονοπάτια και πιθανόν και για θεραπευτικούς στόχους. Ανεξάρτητα από την πορεία των μελετών και τα αποτελέσματα των ανακαλύψεων, εξαιρετικά σημαντικό παραμένει το ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και εκδήλωση της υπέρτασης. Ε, βέβαια το ουσιαστικό είναι να μην ξεχνάει κάποιος ότι το, το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουμε ένα μέρος αυτής της γενετικής πληροφορίας δεν σημαίνει ότι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η ψηλή λήψη άλατος ή η κακή διατροφή ή παχυσαρκία ή η έλλειψη άσκησης δεν συντελούν στο να αναπτύξει κάποιος υπέρταση. Ε, οπότε ίσως το μήνυμα που θα έπρεπε να περάσει κανείς είναι ότι δεν περιμένουμε ότι η γεννητική επιδημιολογία και τα γονίδια θα μας δώσουν τη λύση στο να μειώσουμε την υπέρταση, το οποίο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσια υγεία. Ένα στα τρία άτομα παγκοσμίω περίπου έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, η μισή από αυτού ποτέ δεν τη ρυθμίζουν. Ε, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μα ότι ένα υγιεινό τρόπο ζωή με άσκηση, καλή διατροφή, λιγότερο αλάτι θα μα βοηθήσει στο να, στο να μειώσουμε την υψηλή αρτηριακή μα πίεση. Το Εργαστήριο Υγιεινή και Επιδημιολογία τη Ιατρική Σχολή υλοποιεί διάφορα ερευνητικά προγράμματα με τον κύριο Ευαγγέλου. Να χαρακτηρίζει σημαντικό για το Ίδρυμα το να υλοποιείται ο στόχο του εργαστηρίου, που είναι η εντατικοποίηση τη ποιοτική δουλειά στα πρότυπα τη αριστεία. Ο κύριο στόχο του εργαστηρίου μα είναι να, την, να, να να δουλεύουμε σύμφωνα με τα πρότυπα τη αριστεία και να αυξάνουμε τι αλληλεπιδράσει με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Ε, όλα τα μέλη ΔΕΠ του, του, συγκεκριμένου εργαστηρίου έχουν σχέσεις, έχουν αλληλεπιδράσει με επιστήμονες του εξωτερικού. Αποτέλεσμα είναι τέτοιου είδους μελέτες, η οποία μας βάζει, σε, θα έλεγε κανείς, σε μια καλή θέση στην, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της, της έρευνας και στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να, να, να αναζητούμε ανταγωνιστική χρηματοδότηση ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε αυτά τα έργα. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο έχουμε περίπου 10 με 15 νέους επιστήμονες, ψήφιους διδάκτωρες με τα οι οποίοι δουλεύουν ε, στους τομείς των ενδιαφερόντων μας και προσπαθούμε να δεικνύουμε ε, τη δουλειά μας αυτή όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά κυρίως ε, να κάνουμε έρευνες ε, ε, και να συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα τέτοια ένταση και τέτοια έκτασης.